Το κολαρίνο έχω πάλι στη μούρη μου. Πώς γίνεται αυτό? Τόση κεφάλα, γιατί είμαι με τον κόλλο συνέχεια στη μούρη. Φρέντο, παιδιά, με φόρα. Περίμενε να το συζητήσουμε. Τι κάνεις με σκάλι? Λοιπόν, μπορώ να βγάλω ένα βίντεο, σας παρακαλώ? Μπορώ, ευχαριστώ. Σκύλος, τελικά είναι οικογένεια? Θέλω να κάνω ένα βίντεο, να βάλω μερικά πραγματάκια στη θέση τους, γιατί έχει γίνει ένας τεράστιος χαμός με το θέμα αυτό, αν ο σκύλος είναι οικογένεια, στο ίντερνετ, και έχω ακούσει μερικά πραγματάκια που μου έχουν ανατινάξει το κεφάλι. Έχω δει κάτι θεωρίες που θέλουν την Ελλάδα το 2070, ότι οι κάτοικοί της θα είναι 7 εκατομμύρια και τα 5 θα είναι άνω των 65. Σας λέω ότι έχω διαβάσει, προς Θεού, δεν είναι δικά μου λόγια αυτά. Σας λέω ότι έχω δει τα ταδέπορα τα ματάκια μου σαν επιχείρημα για το πόσο κακό είναι να θεωρείς το σκύλο οικογένεια. Και αυτό, φυσικά, η υπογεννητικότητα της Ελλάδας μας φταίει ότι εμείς θεωρούμε το σκύλο οικογένεια. Όπως επίσης είδα ότι έχουμε χάσει την μπάλα και τη λογική, και βέβαια έχουν χαθεί και οι αξίες και οι παραδόσεις, και η Ελλάδα όλη θα βυθιστεί στα σκοτάδια γιατί κάποιοι από εμάς θεωρούμε το σκύλο οικογένεια. Έχω δει βέβαια και πολλούς να με κάποιο τρόπο να συνδέουν το θέμα του σκύλου με το θέμα με τα δικαιώματα των ομοφυλόφιλων. Τι φάση, why? Το τι έχω δει αυτά τα ταλέπορα τα μάτια σαν επιχείρημα για να μας πείσουν ότι ο σκύλος δεν είναι οικογένεια, δεν λέγεται. Και φυσικά υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι επιχειρηματολογούν λογικά, έτσι θα μας εξηγήσουν τι σημαίνει η λέξη οικογένεια, θα μας εξηγήσουν τι σημαίνει η λέξη συγγένεια, που είναι άσχετα βέβαια το ένα με το άλλο, δεν θεωρούμε το σκύλο μας συγγενή, και υπάρχουν και άλλοι που στεγνά, ξερά και ξεδιάντρεπα μας βρίζουνε. Αυτές είναι οι κατηγορίες και πάμε να δούμε λοιπόν ποια είναι η δική μου άποψη όσο αφορά το σκύλο οικογένεια. Λοιπόν, αναφέρομαι στους ανθρώπους οι οποίοι είτε επιχειρηματολογείτε γιατί ο σκύλος δεν είναι οικογένεια, είτε απλά στεγνά και ξερά μας βρίζετε και μας θεωρείτε ανώμαλους ή προβληματικούς που θεωρούμε το σκύλο οικογένεια. Κάτσε. Περίμενε, μετά θα χαμορευτούμε. Μετά θα χαμορευτούμε. Πάρε και την κουκούλα στο κεφάλι. Κάτσε, παιδιά, να κάνω ένα βίντεο. Λοιπόν, να βάλουμε μερικά πραγματάκια στη θέση τους. Έχω δει ένα από τα επιχειρήματα είναι ότι αν πάρεις τη λέξη οικογένεια, είναι οίκος και γένος. Άρα εξ ορισμού ο σκύλος δεν μπορεί να είναι οικογένεια. Η κουκούλα τώρα θέλει να μου χαλάσει το βίντεο. Λοιπόν, με αυτό το σκεπτικό όμως, τι πάρες μου, να σας ενημερώσω ότι ούτε η υιοθεσία ενός παιδιού θεωρείται οικογένεια. Γιατί ούτε οίκος είναι, δεν είναι μέσα στο σπίτι σας, δεν έχει μεγαλώσει μέσα στο σπίτι σας, ούτε γένος δικό σας είναι. Άρα λοιπόν, εάν υιοθετήσουμε ένα παιδάκι, δεν είναι οικογένεια? Αυτό δεν το λέω γιατί θα πεταχτούν τώρα όλοι, τι κάνεις εκεί ρε, συγκρίνεις το παιδί με το σκύλο, είσαι ανώμαλος, και θα έχουμε πάλι μια τέτοια κουβέντα από κάτω. Όχι, να γίνει ξεκάθαρο, δεν συγκρίνω το παιδί με το σκύλο, είναι διαφορετικά πλάσματα. Αυτό όμως που κάνω είναι να επιχειρηματολογήσω και να σας πω ότι αυτό που λέτε είναι λάθος, κατά τη δική μου άποψη, γιατί καταργεί τη λέξη οικογένεια ακόμα και για ένα θετό παιδί. Δεν παίρνουμε λοιπόν την οικογένεια σύμφωνα με τον ορισμό που έχει στο λεξικό. Η οικογένεια για εμένα, και δεν ξέρω αν και ταιριάζει και με κάποιους από εσάς η εξήγηση αυτή, μπορεί να είναι άγνωστοι άνθρωποι που υιοθέτησαν ένα παιδί, θα γίνουν οικογένειά του. Για το παιδί αυτοί οι άγνωστοι, η κουκούλα παιδιά σήμερα με τρολάρει πολύ άσχημα, αυτοί οι άγνωστοι για το παιδί θα είναι οικογένειά του. Μπορεί να είναι ένα παρεάκι αγνώστων που πήραν ένα παιδί και το μεγαλώνουν, για το παιδί αυτό οι άγνωστοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι οικογένειά του. Μπορεί να είναι ο παππούς και η γιαγιά που μεγαλώνουν ένα παιδί, θα είναι η οικογένεια του παιδιού αυτού. Και μπορεί ακόμα και να είναι μια γέλη λύκων στην περίπτωση του Μόγλη. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι η οικογένεια για εμένα... καιρό είχαμε. Κάτσε βρε μπούρδα, κάτσε. Μου βρέχει τα χείλη για να μην στεγνώσουνε. Να και η ουρά μες στο πλάνο, να και ο κόλλος. Όλα τα έκανες, Φρέντο, όλα. Η οικογένεια για εμάς, ας πάρω το θάρρος λοιπόν να μιλήσω για όσους από εμάς εκφράζουμε ότι ο σκύλος μας είναι οικογένεια. Δεν είναι ότι τον γεννήσαμε, ούτε ότι έχουμε συγγένεια με το σκύλο μας. Γνωρίζουμε ότι δεν έχουμε συγγένεια, γνωρίζουμε ότι δεν το γεννήσαμε ή δεν μας γέννησε. Έτσι, να γίνει ξεκάθαρο αυτό, δεν το έχουμε χάσει τόσο πολύ. Αυτό όμως που γνωρίζουμε επίσης είναι ότι αγαπάμε τόσο πολύ το πλάσμα αυτό και θα προσφέραμε στο πλάσμα αυτό
ό,τι θα προσφέραμε σε οποιοδήποτε άλλο μέλος της οικογένειάς μας. Θα προσφέρουμε λοιπόν άμα θα αρρωστήσει, άμα θα φροντίσουμε να μην πεινάσει, να μην του λείψει τίποτα, ό,τι θα κάναμε για ένα οποιοδήποτε αγαπημένο μέλος της οικογένειάς μας, θα κάνουμε και για το σκύλο μας. Η αγάπη αυτή, ο δεσμός αυτός, η προσφορά αυτή, μας κάνει να τον αισθανόμαστε οικογένεια. Τόσο απλά. Δεν είμαστε άρρωστοι, δεν είμαστε ανώμαλοι, μια χαρά είμαστε. Απλά έχουμε μια διαφορετική οπτική όσο αφορά το θέμα σκύλος και οικογένεια. Εν τω μεταξύ από κάποιους έχω δει τρομερό ζήλο. Μιλάμε για μπινελίκι, μιλάμε για σχόλιο σε σχόλιο σε σχόλιο και μιλάμε, εκδηλώνει μια αιμονή και μια αντιπάθεια και μια κακία απέναντι σε εμάς που έχουμε αυτή την αντίληψη, ας το πούμε. Why? Πώς επηρεάζει τη δική σου ζωή η δική μου οπτική ότι ο σκύλος για εμένα είναι οικογένεια? Σε τι αλλάζει η δική σου η ζωή, έστω και στο ένα εκατομμυριοστό? Να σου πω εγώ για να μην ψάχνεις. Σε τίποτα. Δεν σε πονάω, δεν σε φτωχαίνω, δεν σου κάνω κανένα κακό. Παιδιά, δεν κάνουμε κακό. Αντιθέτως, φροντίζουμε κάποια πλάσματα. Η αντίληψη που έχουμε αυτή, πέρα από εμάς τους ίδιους και το πώς φερόμαστε τα ζώα μας και το τι χρόνο διαθέτουμε και το τι χρήματα διαθέτουμε για τα ζωάκια μας, δεν επηρεάζει κανενός άλλου το χρόνο, κανενός άλλου την τσέπη και κανενός άλλου τα ψυχικά αποθέματα. Είναι δική μας επιλογή και έχουμε και εμείς την ευθύνη και τις συνέπειες. Τίμιο. Τίμιο. Γι' αυτό, τι πάρα. Εσύ που αυτή τη στιγμή τώρα έχεις το ψυχολόγιο μπροστά και το κοιτάς άγρια και θα σου πω εγώ. Δεν χρειάζεται να το κάνεις. Εντάξει, πάρες μου. Το μερεντάκι ήρθε να ρεμβάσει πάνω στον μπαμπάκα. Και φυσικά το βίντεο αυτό θα το κλείσει η κουκούλα. Έλα, να σου πω, να σε βάλω να τελειώνουμε και θα κλείσουμε το βίντεο έτσι για να της κάνω το χατήρι, γιατί αλλιώς θα με κυνηγάει όλη μέρα, μου φαίνεται. Άντε, ήρθε κι ο άλλος. Δεν γίνεται να μην μπει η μουσούδα του ντίζερ σε κάποιο βίντεο. Λοιπόν, θέλω να φτάσω το stop. Δεν θέλω πολλά από τη ζωή μου. Το stop. Μισό λεπτάκι. Το stop. Περίμενε. Πρέπει να πάρω τηλεχειριστήριο, παιδιά. Δεν γίνεται αλλιώς. Ω, Παναγία μου.